Κύριε Ντινόπουλε, πιστεύω. Εσείς, άμα γίνετε κυβέρνηση, θα το ξεκαθαρίσετε το σκάνδαλο. Το συντομότερο δυνατόν. Μα, για να μην υποφέρουν κύριε, άλλο οι Έλληνες. Για να κάνετε υπουργικές αποφάσεις, τις δικές σας ανακαλούμε. Τις δικές σας υπουργικές αποφάσεις ανακαλούμε. Αυτό το θέμα στη Βουλή για να βρούμε αν φταίει ένας υπουργός ή δύο υπουργοί. Χθες ακούσαμε κύριε Ντινόπουλε, θα γυρίσουν όλα τα ακίνητα, κυρία Γιαννακά, χάρη στις υπεύθυνες. Στην υπεύθυνη πολιτική που ασκεί στο συγκεκριμένο θέμα. Ότι με εντολή Αγγέλου ο Εφρέμ πήγε στο γραφείο του. Οφείλει αυτή η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Τι στοιχίζει στους Έλληνες η λίμνη Βιστονίδα, τι στοιχίζει η μονή Βατοπέδη. Εσείς μας τη φέρατε και τη δώσατε στο Βατοπέδη, κυρία Γιαννακά. Δεν ρωτάτε τους δικούς σας. Δεν είναι ώρα για παιδιές, κυρία. Σας λέω την απλή αλήθεια. Είναι η ώρα της αλήθειας. Αυτό ακριβώς. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ρωτήστε τους δικούς σας πόσο κάνει η Βιστονίδα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αυτή τη δώσανε στη μονή Βατοπέδη. Τώρα που είμαστε σε ημέρες κρίσης, δεν είναι ώρα για παιδιές. Κύριε Ντινόπουλε, βλέπετε ευθύνες μόνο στην περίοδο του Πασόκ. Ασφαλώς όχι, κύριε Χατζηνικόλα. Ωραία, μιλήστε μας και για τις άλλες σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο, να το πούμε το πράγμα με το όνομά του, το οποίο είναι διαχρονικό. Ξεκίνησε επί Πασόκ και συνεχίστηκε χάρη σε ολιγορίες που γίνανε και επί των ειδικών μας ημερών. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί. Εσείς και νομίζω έχει κάνει τα σωστά βήματα, κύριε Βουλευτά, για να ξαναγυρίσουν θεωρία, τα ακίνητα πίσω στο ελληνικό δημόσιο. Πιστεύετε τη θεωρία των παραπλανηθέντων υπουργών? Οι υπουργοί ενεργήσαν, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα σε κάποια πλαίσια, εν πάση περιπτώσει θεσμικά. Από εκεί και πέρα, για να μην αναφερόμαστε συνέχεια σε μια σκανδαλολογία, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν δύο εισαγγελείς οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση. Εάν προκύψουν ευθύνες και πολιτικών προσώπων, εδώ είμαστε να τις εξετάσουμε. Όπως γίνεται σε κάθε θεσμοθετημένη πολιτεία, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Ντινόπουλε, αυτή η κασέτα δεν έχει νόημα. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν σας αρέσει, κύριε Ντινόπουλε. Εσείς δεν είχατε καθόλου κασέτα, εσείς τα κουκουλώνατε. Δεν χρειαζόταν να έχετε κασέτα. Σας εξηγούμε λοιπόν, κύριε Ντινόπουλε, τα κουκουλώνατε και τελειώνει η ιστορία. Δεν γίνεται πια να μιλάτε έτσι. Τελειώσαν τα ψέματα. Σας εξηγούμε. Ακριβώς αυτό λέμε, κυρία Γιαννακά. Τελειώσαν τα ψέματα. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έρχεστε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα γιατί δεν ψηφίσατε στην Βουλή? Σήμερα γιατί δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο? Παρακαλώ, μην μιλάτε μαζί και οι δύο. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ντινόπουλε, έχει δίκιο η κυρία Γιαννακά που σας λέει ότι δεν ερευνούν οι εισαγγελείς. Διότι τους πήρε τη δικογραφία ο προϊστάμενο τη. Ωραία, και τι έπρεπε να γίνει, κύριε Χατζηνικόλα, να μην παραπεμφθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη? Τι να κάνουμε, να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια? Ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά είδα προηγουμένω. Σας παρακαλώ, κυρία Μακρύ. Είδα προηγουμένω και τη μέτρηση. Απαντήσεις πολιτικές δεν υπάρχουν δηλαδή σε αυτή την ιστορία. Κυρία Μακρύ, τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησής σας, μιλάω για τις δικές σας απαντήσεις. Το Πασόκ θα δώσει τις δικές του. Τέσσερις υπουργοί έχουν υπογράψει. Έχει συντονιστεί όλη η δημόσια διοίκηση ξαφνικά, 40-50 άτομα που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν συνωμοτήσει για να παραπλανήσουν τους υπουργούς. Αυτά θεωρείται ότι κοινή γνώμη, μιλήσουμε, η κοινή γνώμη δεν ζητάει πολιτικές απαντήσεις. Ασφαλώς και ζητάει πολιτικές απαντήσεις και η πολιτική απάντηση είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Οι δικές σας ευθύνες, κύριε Ντινόπουλε. Για τις δικές μας ευθύνες και για όλες τις ευθύνες, κυρία Μακρύ. Το Πασόκ θα απαντήσει, θα ρωτήσουμε την κυρία Γιαννακά. Ωραία, δηλαδή εσείς τι νομίζετε ότι έπρεπε να γίνει, κυρία Μακρύ? Να στηθεί λαϊκό δικαστήριο? Εσείς έχετε πάρει όλες τις απαντήσεις που θέλετε. Θα τις πάρουμε μέσα από την έρευνα που γίνεται, κυρία Μακρύ. Ασφαλώς και δεν τις έχω πάρει όλες. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει όλες τις απαντήσεις, κύριε Ντινόπουλε. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει? Ανεκλήθησαν οι υπουργικές αποφάσεις. Ανετέθη υπόθεση στη δικαιοσύνη. Τι παραπάνω να γίνει δηλαδή? Πάντως οι παραπλανηθέντες υπουργοί, επειδή είναι επικίνδυνοι.